το αποτύπωμα της πανδημίας στην ψυχική υγεία των παιδιών και η δημιουργία ενός μηχανισμού που στοχεύει στην υπέρβαση όλων αυτών των δυσκολιών στάθηκαν η αφορμή για τη δημιουργία της εθελοντικής ομάδας «Η Μεγάλη Εικόνα», η οποία κατάφερε να αναδείξει τις προκλήσεις της εποχής και να ευαισθητοποιήσει τους γονείς ώστε να αφουγκραστούν τις ανάγκες των παιδιών τους. Να φυτέψαμε κάτι μικρό στην ψυχή του κάθε ενός, όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των εθελοντών που ήταν μαζί μας, ότι όλα είναι εφικτά, αρκεί να τα πιστεύεις. Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός μεγάλου κύκλου ενημερωτικών εκδηλώσεων στα σχολεία του Ηρακλείου, η ομάδα παρουσίασε στο πλαίσιο ενημερωτικής εσπερίδας τα αποτελέσματα της δράσης της με συντονίστρια της συζήτησης, την Ανδριανή Αγγελιδάκη. Τα παιδιά είναι το μέλλον, τα παιδιά είναι η αξία, τα παιδιά είναι η ζωή ίδια. Όλη αυτή η προσπάθεια είχε ένα πολύ ιδιαίτερο νόημα και νομίζω ότι θα βρει μιμητές. Γιατί το μέλλον τελικά και εμείς θα ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο που φτιάχνουν τα παιδιά μας, άρα και εμάς μας συμφέρει σε εισαγωγικά η λέξη, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να ενδυναμωθούν και να είναι πιο ανθεκτικά ψυχοσυναισθηματικά. Παρεμβάσεις στη σχολεία, παρεμβάσεις σε μικρές και μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά και ομιλίες σε γονείς και εκπαιδευτικούς, για να πλαισιώσουμε τον πιο ιδανικό και περιεκτικό τρόπο όλο το κομμάτι που αφορά στην ψυχική υγεία των παιδιών. Στο χώρο του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου φιλοξενείται παράλληλα και η έκθεση «Γλυπτών σκιάς» του οικαστικού Τριαντάφυλλου Βαΐτσι, ο οποίος με ένα μοναδικό τρόπο αποτυπώνει την αγωνία, το φόβο και τη μοναξιά που καλλιέργησαν στην ψυχή κάθε ανθρώπου η πανδημία και η αναγκαστική απομόνωση. Σαν ναυαγός μέσα στο σπίτι μου. Εντάξει, όταν θα δει κανείς το κεντρικό έργο της έκθεσης, είναι το πιο μεγάλο σε μέγεθος, θα δει έναν ναυαγό, έναν άνθρωπο με μακριά μαλλιά, με μουσια, ο οποίος όμως έχει ένα πλέγμα μπροστά του, είναι αυτός ο εγκλισμός. Αν δούμε ένα αντικείμενο, μια κατάσταση, ένα γεγονός από διαφορετικές πλευρές, μπορούμε να δούμε διαφορετικά πράγματα, βγάλουμε διαφορετικά συμπεράσματα, ακόμα και αντίθετα.